Στην ιστορία έχουν καταγραφεί τρεις τρόποι ρύθμισης των όρων εργασίας. Ο ένας είναι η ατομική σύμβαση εργασίας. Αυτός είναι, αν θέλετε, ο προεργατοδικαιικός τρόπος. Η ατομική σύμβαση εργασίας είναι εργαλείο με το οποίο, η χρήση του οποίου, ο ισχυρός, δηλαδή ο εργοδότης στην ατομική σχέση εργασίας, υπαγορεύει τους όρους του. Ο άλλος τρόπος συλλογικών ρυθμίσεων είναι ο νόμος και ο τρίτος είναι οι συλλογικές συμβάσεις. Ο νόμος γενικά έχει μια λειτουργία σημαντική, ενώ λειτουργία προστασίας. Σε ό,τι όμως αφορά τη ρύθμιση των μισθών, προτεραιότητα έχει η συλλογική αυτονομία, δηλαδή η συλλογική σύμβαση εργασίας. Η λειτουργία του νόμου είναι πάντοτε επικουρική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Όταν είναι δυνατή η λειτουργία της συλλογικής αυτονομίας, όταν με άλλα λόγια η ρύθμιση του μισθού, η ρύθμιση του κατώτατου μισθού είναι δυνατή με συλλογική σύμβαση εργασίας που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ο νομοθέτης οφείλει να απέχει από αυτό το έργο. Αυτό είναι ένα δικαιικό θεσμικό στάνταρ σε όλες τις χώρες και μια απλή παρατήρηση στις χώρες τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι αυτή η θεσμική κατάκτηση σε γενικές γραμμές στηρείται. Λέω σε γενικές γραμμές, γιατί στις χώρες όπου δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του κατώτατου μισθού με συλλογική σύμβαση εργασίας, επεμβαίνει ο νομοθέτης. Η Γερμανία έχει πολύ πρόσφατη την εμπειρία της θέσπισης κατώτατου ορομισθίου με κρατική διοικητική πράξη, αλλά στη Γερμανία αυτή ήταν η λύση ακριβώς γιατί δεν υπήρχε και δεν υπάρχει εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάρχει στο ελληνικό δίκαιο, με την οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ελάχιστοι όροι προστασίας εργασίας για όλους τους εργαζομένους. Οφείλουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να λογαριαστούμε με τα κλισέ με τα οποία έρχονται και οι δανειστές, αλλά όχι μόνο οι δανειστές, και ζητούν όσα ζητούν ή επιβάλλουν όσα επιβάλλουν, ενώ όσα επέβαλαν με τα τρία μνημόνια και ιδίως με το δεύτερο μνημόνιο, με το οποίο επιταχύνθηκε η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Βασικό νομοθέτημα με το οποίο υλοποιήθηκαν οι επιλογές του δεύτερου μνημονίου ήταν ένα νομοθέτημα του 2012, η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012 και βεβαίως η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης συνδυάστηκε αποκλειστικά με τη μείωση των μισθών. Οι μισθοί κατέρευσαν. Το σύστημα συλλογικής αυτονομίας ουσιαστικά τραυματίστηκε κέρια με χειρουργικά χτυπήματα, χωρίς να καταργηθεί ο νόμος για τις συλλογικές συμβάσεις. Αρκεί να σας θυμίσω ότι μειώθηκαν οι κατώτατοι μισθοί της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας το 2012, οδηγήθηκαν οι τότε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και οι διαιτητικές αποφάσεις σε αναγκαστική λήξη, εξ λέγε, καταργήθηκε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, για την οποία θα ξαναμιλήσω, γιατί η διαιτησία στην Ελλάδα έχει ένα ρόλο κλειδί για την ενεργοποίηση και της συλλογικής αυτονομίας. Και γενικά, με τις νομοθετικές επιλογές τότε, αποδομήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα αυτόνομης διαπραγμάτευσης και ρύθμισης, συλλογικής ρύθμισης των όρων εργασίας, με αποτέλεσμα, μετά από ένα μεσοδιάστημα όπου κυριολεκτικά οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ήρθαν στο βασίλειό τους και με αυτές μειώθηκαν οι τότε ακόμη ισχύοντες σκλαβικοί μισθοί, ακολούθησε η ατομική σύμβαση εργασίας ως κυρίαρχος διαπλαστικός παράγοντας των όρων εργασίας, κυριότατα των μισθών. Διανύσαμε, όπως και πολλές άλλες χώρες, 200 ολόκληρα χρόνια διαφωτισμού για να καταλήξουμε στην ατομική σύμβαση εργασίας ως κυρίαρχο διαπλαστικό παράγοντα των όρων εργασίας. Η βίβλος του κυρίαρχου οικονομικού δόγματος λέει ότι θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις
θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό θα φέρει ανάπτυξη που θα ωφελήσει όλους. Θα αυξηθεί βεβαίως και η κερδοφορία των επιχειρήσεων και έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, αλλά όχι μόνο η ελληνική οικονομία. Παρατηρούν οι δανειστές ότι στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα το μοναδιαίο κόστος εργασίας είχε αυξηθεί δυσανάλογα πολύ σε σύγκριση με την παραγωγικότητα της εργασίας και ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είχε κατρακυλήσει. Συμβαίνει και με αυτό το κλισέ ότι συμβαίνει με τα περισσότερα κλισέ ή για να ακριβολογήσω με τους περισσότερους μύθους. Κρύβουν την αλήθεια ή μάλλον η αλήθεια είναι ακριβώς αντίθετη από αυτό που λένε οι κυρίαρχοι μύθοι. Για την ανάπτυξη, όπως και για την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, όπως και για τις επενδύσεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν είναι το αντικείμενό μου και επομένως δεν θέλω να ξοδέψω περισσότερο χρόνο για τα θέματα αυτά. Μόνο πολύ επιγραμματικά να σας πω ότι οι επενδύσεις σε εισαγωγικά που έχουμε στην Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια είναι ουσιαστικά ένα πιάτσικο της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Έχουμε αποκρατικοποιήσεις υπέρ κρατικών επιχειρήσεων άλλων κρατών, της Γερμανίας και της Κίνας, στα λιμάνια και στα αεροδρόμια και βεβαίως περιμένουμε ακόμη να δούμε αποτελέσματα όλης αυτής της πολιτικής, της εσωτερικής υποτίμησης για τις μείωσης των μισθών, αλλά τα αποτελέσματα είναι ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που περίμεναν οι εμπνευστές αυτής της πολιτικής και εννοώ τους δανειστές. Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά και ένα σύστημα συλλογικής αυτονομίας, θα πρέπει προηγουμένως να κάνουμε μια στοιχειώδη ανάλυση πολιτικής οικονομίας. Άραγε το μοντέλο καπιταλισμού σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ίδιο, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Οι προτεραιότητες είναι οι ίδιες στο μοντέλο καπιταλισμού των χωρών του Βορρά με αυτές του μοντέλου καπιταλισμού των χωρών του Νότου. Το υπογραμμίζω αυτό για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι περισσότερο από προφανές ότι στο μοντέλο καπιταλισμού στις χώρες του Νότου και σε αυτές συγκαταλέγω φυσικά εκτός από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, αλλά ακόμη και χώρες οι οποίες έχουν ισχυρό εξαγωγικό εμπόριο, όπως είναι η Γαλλία και η Ιταλία, ζουν κυρίως από την εσωτερική ζήτηση. Αυτή είναι μια στοιχειώδης επίγνωση σε ό,τι αφορά την οικονομία και τη λειτουργία της, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά και ένα καλό ή βέλτιστο σε εισαγωγικά σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, αψευδής μάρτυρας αυτού είναι ακριβώς το γεγονός ότι 6 χρόνια τώρα έχουν κλείσει εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεων, όχι τόσο ή όχι μόνο γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους που έχουν κοκκινήσει, όχι μόνο ή όχι κυρίως γιατί φορολογούνται άγρια, κυριότατα γιατί έχει καταρρεύσει ο τζίρος. Και ο τζίρος τους έχει καταρρεύσει, όποιον και να ρωτήσετε, ιδίως εσείς οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, έχει καταρρεύσει ο τζίρος τους, ακριβώς γιατί έχει καταρρεύσει η εσωτερική ζήτηση, γιατί έχουν καταρρεύσει οι μισθοί, οι συντάξεις και γενικά τα εισοδήματα. Είτε έχουν μειωθεί με νόμο ή άλλους τρόπους, στη συνέχεια έχουν φορολογηθεί άγρια με τακτικούς και έκτακτους φόρους και επομένως φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου μετράμε την ανεργία και την ύφεση, οι οποίες έχουν συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ήμασταν το 2009 στην 61η θέση και σήμερα μετά από 6 χρόνια είμαστε στην 92η, όποια κριτήρια και αν χρησιμοποιούν στις μετρήσεις της ανταγωνιστικότητας. Ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο, κλείνοντας αυτή τη μικρή ενότητα της πολιτικής οικονομίας, της ανάλυσης με κριτήρια πολιτικής οικονομίας. Υπάρχει άραγε μια κοινή βάση, ένας κοινός παρονομαστής όρων
με βάση τον οποίο θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων με την ανταγωνιστικότητα, για παράδειγμα, των επιχειρήσεων της Γερμανίας. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια βάση. Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία, για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο στη Γερμανία, η Γερμανία είναι ίσως το ακραίο παράδειγμα, δανείζονται με επιτόκιο υπό πολλαπλάσιο του επιτοκίου που δανείζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Επανήλθε. Δανείζονται με ένα επιτόκιο πολλαπλάσιο αυτό που δανείζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις όταν δανείζονται. Γιατί είναι γνωστό ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντλήσουν δανεισμό από τις τράπεζες για τους γνωστούς εσάς λόγους. Υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που δείχνει ότι η βάση σύγκρισης ανταγωνιστικότητας δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις φορολογούνται άδεια. Πολλές από τις επιχειρήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογούνται ελάχιστα ή και με μηδενικούς σχεδόν συντελεστές όταν φορολογούνται στους φορολογικούς παραδείσους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιρλανδία για παράδειγμα ή στο Λουξεμβούργο. Επομένως, είναι σαφρός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ακόμη και το μέγεθος της ανταγωνιστικότητας, ακριβώς για τον λόγο ότι δεν υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής στον οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί μία αξιόπιστη σύγκριση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ό,τι πληρώνουμε και ό,τι υποφέρουμε τώρα, αυτόν τον καιρό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα του γεγονότος ότι για να πετύχουμε ορισμένα αποτελέσματα πρέπει να σπάσουμε αυγά. Όσοι ακόμη θεωρούν ότι ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα είναι ακριβώς ότι σπάνουμε αυγά για να κάνουμε μελέτη, τους αξίζει η απάντηση που έδωσε ένας μεγάλος διανοητής όταν του υπέδειξαν ότι κάποιες θυσίες είναι ακριβώς τα αυγά που σπάνε για να γίνει ο μελέτη. Τους απάντησε λοιπόν, τα σπασμένα αυγά τα βλέπουν, την ομελέτα δεν βλέπουν. Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων το οποίο είχε ισορροπία απόλυτη και αντιστοιχούσε πλήρως στα θεσμικά στάνταρ του ευρωπαϊκού δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Είχε μάλιστα ένα πλεονέκτημα σε σχέση με αυτά τα στάνταρ. Άφηνε μηδαμινά περιθώρια στην ατομική σύμβαση εργασίας, στο ρόλο της ατομικής σύμβασης εργασίας. Αυτό φαίνεται ότι ήταν ένα μεγάλο μειονέκτημα ακριβώς για τους δανειστές. Γι' αυτό και όλη η θεσμική, να την πω έτσι, διάπλαση στα χρόνια των μνημονίων οδήγησε τελικά στην κυριαρχία της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας μετά από ένα μεσοδιάστημα όπου με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας τρίτησαν, μειώθηκαν οι κλαδικοί μισθοί των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ήταν τότε ακόμη σε ισχύ. Όταν έληξαν και αυτές αναγκαστικά, το πεδίο ήταν ανοιχτό για την ατομική σύμβαση εργασίας, δυνάμει τις οποίες σήμερα μειώνονται ακόμη μισθοί. Σήμερα στην Ελλάδα μπορεί να αγοράσει κανείς έναν εργαζόμενο με 400, 300 ή και 200 ευρώ. Πρέπει να πούμε και μία αλήθεια ακόμη, πολύ σημαντική, μια που μπαίνουμε σε διαπραγμάτευση, γιατί η χώρα έχει αναλάβει βαρύτατες δεσμεύσεις με το τρίτο μνημόνιο και αυτό εδώ σήμερα είναι ένα μικρό βήμα για το χτίσιμο μιας συμμαχίας απολύτως αναγκαίας. Ωστόσο, πρέπει να δούμε κατάματα την αλήθεια και να θυμίσουμε ότι οι υποχρεώσεις που έχει η ελληνική δημοκρατία από το τρίτο μνημόνιο είναι βαρύτατες. Πρώτα απ' όλα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης πρέπει να έχουν την έγκριση των δανειστών. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις συλλογικές συμβάσεις, ισχύει για όλους τους θεσμούς του εργατικού δικαίου. Δεύτερον, το υποδιαμόρφωση νέο σύστημα θα πρέπει να προσανατολίζεται στις βέλτιστες πρακτικές, στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Και τρίτον, υπάρχει ακόμη μία δέσμευση, βαριά, βαρύτατη, δεν επιτρέπεται η επιστροφή στο προηγούμενο σύστημα.
Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, επαναλαμβάνω, αν ένα σύστημα είναι καλό ή κακό, θα πρέπει να το μετρήσουμε με βάση τις λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει ένα τέτοιο σύστημα. Οι λειτουργίες οποιοδήποτε συστήματος συλλογικής αυτονομίας είναι κυρίως τρεις. Πρώτα απ' όλα, όταν ένα τέτοιο σύστημα λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά, εγγυάται τη συλλογική ρύθμιση των όρων εργασίας και αποθεί την ατομική σύμβαση εργασίας ως διαπλαστικό παράγοντα των όρων εργασίας. Δεύτερον, ένα τέτοιο σύστημα συλλογικής αυτονομίας μειώνει, λειτουργεί ως μηχανισμός ελάττωσης της εγγενούς στις ατομικές εργασιακές σχέσεις βίας. Και τρίτον, κάτι που δεν προσέχει η οικονομική ορθοδοξία, είναι ότι η λειτουργία, η αποτελεσματική λειτουργία της συλλογικής αυτονομίας και της διαιτησίας στη χώρα μας είναι ο βασικός πυλώνας που τροφοδοτεί και τις επιχειρήσεις. Σας θυμίζω αυτή τη μικρή ανάλυση πολιτικής οικονομίας που προσπάθησα να κάνω πριν, για να σας πω ότι η συλλογική ρύθμιση των μισθών, για παράδειγμα, στηρίζει τη βιοποριστική λειτουργία των μισθών, στηρίζει επομένως και την ενεργοζήτηση, η οποία με τη σειρά της στηρίζει και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι αλήθειες είναι σκληρές, αλλά εμείς οφείλουμε να τις πούμε. Η Ελλάδα δεν είναι μια ελεύθερη χώρα. Ή, για να ακριβολογήσω, η Ελλάδα είναι μια από τις λιγότερο ελεύθερες χώρες. Είναι μια από τις λιγότερο ελεύθερες χώρες, γιατί καμιά ελεύθερη χώρα δεν θα είχε αναλάβει τέτοιες δεσμεύσεις, όπως αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως με το τρίτο μνημόνιο, καμιά ελεύθερη χώρα δεν θα είχε αναγκαστεί να δεχθεί τέτοιες δεσμεύσεις. Εάν συνδυάσει κανείς τα μνημονιακά μέτρα, τις μνημονιακές δεσμεύσεις, με τη γενικότερη θεσμική διάπλαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διαπιστώσει ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έχετε παρακολουθήσει, και πολλοί από εσάς έχετε παρακολουθήσει, το λεγόμενο σχέδιο των 5 Προέδρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχετε διαπιστώσει ότι η βασική επιλογή αυτού του σχεδίου είναι στο μέλλον την αύξηση των μισθών να μην την αποφασίζουν οι εργοδοτικές και οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα, η οποία υπολογίζεται ή μετράται με το σαφρό τρόπο που περιέγραψα. Επομένως, πρέπει, για να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, να ρωτήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα σε όλο αυτό το δυσμενές, θεσμικά ασήκωτο περιβάλλον. Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Θέλω να σας θυμίσω ότι στον κόσμο μας σήμερα υπάρχουν ακόμη πολλά αδύνατα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να σκεφτεί σε εποχές αρπαγής και βίας, πρωταρχικής συσσόρευσης του κεφαλαίου, θεσμούς και δικαιώματα, όπως το συνδικαλιστικό, τα συνδικάτα, όπως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως το δικαίωμα απεργίας, την κοινωνική ασφάλιση ή, αν θέλετε, ένα όχι τόσο σημαντικό παράδειγμα, σε σύγκριση με τα άλλα, την άδεια αναψυχής με αποδοχές. Στον καιρό τους ήταν αδύνατα πράγματα. Και σας θυμίζω από το πρόσφατο παρελθόν ότι ακόμη και οι μειώσεις των πρωτογενών πλεονασμάτων που πέρασαν στο τρίτο μνημόνιο είναι ένα από τα θετικά αυτής της διαπραγμάτευσης, θεωρούνταν αδύνατο. Επομένως, υπάρχουν αδύνατα πράγματα που η ιστορία αποδεικνύει ότι είναι δυνατά. Και πάντως, εμείς που δεν τασόμαστε με τη θεωρία του τέλους της ιστορίας, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχουν αδύνατα πράγματα. Θέλω να κάνω μια πολύ συνοπτική αναφορά στους πυλώνες ενός συστήματος συλλογικής αυτονομίας
που υπηρετεί τις τρεις λειτουργίες που σας περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή τη συλλογική ρύθμιση των πιστών, την ελάττωση της εγγενούς στις ατομικές εργασιακές σχέσεις βίας και την οικονομική λειτουργία της συλλογικής αυτονομίας που στηρίζει τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και αν θέλετε σε ένα άλλο πιο προχωρημένο στάδιο, την κερδοφορία τους. Κάθε σύστημα συλλογικής αυτονομίας πρέπει να ξεκινάει από τον κατώτατο μισθό. Μια εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας με γενική δεσμευτικότητα για όλους τους όρους εργασίας και τους μισθολογικούς και τους μη μισθολογικούς, μια εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που θα δεσμεύει το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα όπως ίσχυσε μέχρι τη λήψη των μνημονιακών μέτρων, είναι ο πρώτος και βασικός πυλώνας ενός συστήματος συλλογικής αυτονομίας. Ο δεύτερος πυλώνας κάθε συστήματος συλλογικής αυτονομίας, και αναφέρομαι εδώ σε πυλώνες που έχουν το θεσμικό υπόβαθρο σε όλο το ευρωπαϊκό δίκαιο και στο διεθνές εργατικό δίκαιο, παραλείπω την αναφορά στις διατάξεις του ευρωπαϊκού και του διεθνούς εργατικού δικαίου όπως και στη διατάξη του Συντάγματος, γιατί είναι διατάξεις γνωστές σε όλους σας. Ο δεύτερος πυλώνας ενός συστήματος συλλογικής αυτονομίας είναι ότι οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν μπορεί παρά να ανήκουν στο κέντρο του σύμπαντος της συλλογικής αυτονομίας. Αν η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όπου δεν υπάρχει δυνατότητα σύναψης εθνικής γενικής, ο νόμος καθορίζει τα κατώτατα όρια μισθών, οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτελούν μία διπλή λειτουργία. Βελτιώνουν τους ελάχιστους όρους προστασίας της εθνικής γενικής για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο και συγχρόνως αναπτύσσουν και μία καρτελική λειτουργία, γιατί αποκλείουν από το πεδίο του ανταγωνισμού των πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτή τη χώρα αλλά και σε άλλες χώρες, από το πεδίο του ανταγωνισμού. Σύστοιχο δομικό στοιχείο των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι και η δυνατότητα επέκτασής τους στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Υπάρχει εδώ ένα θέμα. Συζητείται εδώ και λίγα χρόνια η ανάγκη ανοίγματος των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας για εκείνες τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Νομίζω ένα καλό πρότυπο έχει δημιουργήσει το γερμανικό εργατικό δίκαιο με τις λεγόμενες Öffnungsklauseln, με τις ρήτρες εκείνες, δυνάμει των οποίων οι συμβαλόμενοι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας επιτρέπουν κατ' εξαίρεση σε επιχειρήσεις με σοβαρά οικονομικά προβλήματα να αποκλίνουν προσωρινά από τους όρους των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και πράγματι αυτό στη Γερμανία έχει λειτουργήσει για πολλά χρόνια ικανοποιητικά, εξασφαλίζοντας ανάσες σε επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η μεταφορά τέτοιων ρητρών στο ελληνικό δίκαιο επί του παρόντος θα ήταν καταστροφική. Και θα ήταν καταστροφική γιατί θα ακύρωναν οι ρήτρες αυτές εντελώς τη λειτουργία των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τον πολύ απλό λόγο ότι το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων σε αυτή τη χώρα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Επομένως, από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας δεν θα απέμενε απολύτως τίποτα. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος ουσιαστικός λόγος. Οι ρήτρες αυτές δεν μπορούν να εισαχθούν τώρα, ακριβώς γιατί και οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της κατάρρευσης του τζίρου τους. Επομένως, μία σταδιακή αύξηση των μισθών, όπως και των συντάξεων, όπως και γενικά των εισοδημάτων, θα στήριζε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις πολλές επιχειρήσεις που σε αυτή τη χώρα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προβλήματα επιβίωσης. Θα πρέπει επίσης, και αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας, να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Οι πυλώνες που ανέφερα και θα αναφέρω από εδώ και πέρα
Επαναλαμβάνω ότι είναι πυλώνες που έχουν τη θεσμική στήριξη στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές εργατικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τη ρύθμιση προβλημάτων συρροής μεταξύ συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με εξαίρεση την ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία αποθείται στο περιθώριο του συστήματος ακριβώς γιατί αντανακλά ένα πνεύμα συντεχνιακό το οποίο κρίθηκε ότι δεν εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του σύγχρονου εργατικού δικαίου. Τέταρτος πυλώνας, η κατάργηση της ικανότητας των ενώσεων προσώπων να συνάπτουν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι ενώσεις προσώπων, δεν θα επεκταθώ σε αυτό, είναι μια καρικατούρα συνεταιριστικών οργανώσεων που ακόμη και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να συνάπτουν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις με τις οποίες σε ένα ποσοστό πάνω από 90% μειώνονται οι κλαδικοί μισθοί. Αποκλείεται ο συντακτικός νομοθέτης με το άρθρο 22, παράγραφος 2 του συντάγματος, να θέλησε να απονείμει τέτοια ικανότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων σε τέτοια μορφώματα, σε μια καρικατούρα συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ο πέμπτος πυλώνας, η εξλέγη επέκταση της ισχύως κανονιστικών όρων πρέπει να επανέλθει στο εξάμηνο, γιατί το εξάμηνο είναι αναγκαίο χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρξει διάδοχη συλλογική ρύθμιση, ενώ και η μετενέργεια πρέπει και πάλι να επεκταθεί σε όλους τους όρους και όχι μόνο στο βασικό μισθό και τα 4 επιδόματα. Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι ο επόμενος πυλώνας αφορά τους νέους εργαζόμενους. Δεν μπορούν να θεσπίζονται κατώτεροι μισθοί για νέους εργαζόμενους, διότι εκτός όλων των άλλων το κριτήριο της ηλικίας παραβιάζει όλους τους υπερκείμενους κανόνες που απαγορεύουν τη διάκριση λόγω ηλικίας. Και βεβαίως τέλος, ο τελευταίος πυλώνας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανώθευτη λειτουργία της διαιτησίας, χωρίς εννοείται τα μονομερή κριτήρια του νόμου Βρούτσι, νόμος με τον οποίο επανήλθε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής μετά την ακυρωτική έργα όμοιας απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 2307 του 2014. Έτσι όπως έχει οργανωθεί η διαδικασία της διαιτησίας με τον νόμο αυτό, είναι προγραμματισμένη η περαιτέρω μείωση των μισθών, ενώ ανοίγει και η πόρτα του δικαστικού ελέγχου της επί της ουσίας κρίσης των διαιτητικών οργάνων, κάτι για το οποίο η ομόφωνη νομολογία των δικαστηρίων αλλά και η ομόφωνη θεωρία απορρίπτει, θεωρώντας απαγορευμένο από τα δικαστήρια τον έλεγχο της επί της ουσίας κρίσης των διαιτητικών οργάνων. Τόνισα προηγουμένως, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα, ότι ακόμη και σήμερα, εποχή αποδόμησης των εργασιακών σχέσεων, υπάρχουν ακόμη στον κόσμο και στους θεσμούς θεμελιώδη δικαιώματα που στην εποχή τους είχαν θεωρηθεί αδύνατα. Πρέπει να σας πω ή να τονίσω αυτό για το οποίο η συνείδηση των πολλών πια συγκλίνει, ότι δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα και το πρόβλημα της εργασίας και του μισθού συνδέεται στενά με την τύχη των επιχειρήσεων και της οικονομίας, η τελευταία επιλογή είναι ο πόλεμος. Βέβαια, οι πόλεμοι σήμερα δεν είναι μόνο θερμοί, είναι επιπλέον οικονομικοί και κοινωνικοί. Θέλω μόνο να σας θυμίσω μια διάσημη ρίση για τη Μεγάλη Καρχιδόνα. Η Μεγάλη Καρχιδόνα έκανε τρεις πολέμους. Μετά τον πρώτο πόλεμο ήταν πανίσχυρη. Μετά τον δεύτερο πόλεμο ήταν ακόμη βιώσιμη και κατοικήσιμη. Μετά τον τρίτο πόλεμο που έκανε, είχε εξαφανιστεί από το χάρτη. Ευχαριστώ πολύ.